Τηλεφωνική μας γραμμή θα πάμε. Θα καλημερίσω την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, την κυρία Ζέτα Μακρύ. Καλή σας ημέρα, κυρία Μακρύ, και καλή εβδομάδα. Επίσης, καλή εβδομάδα. Καλή λοιπόν, πέρα. Να ξεκινήσουμε λίγο σε σχέση με το τι συμβαίνει γενικότερα με το κομμάτι της πανδημίας, διαχείρισης της κρίσης, του ανοίγματος των σχολείων, το πώς λειτουργούν τα σχολεία, πώς λειτουργεί η αγορά. Υπάρχει λίγο ένα μπέρδεμα. Και βλέπω και αρκετά κυβερνητικά σχελέχη. Είδαμε τον κύριο Σκέρτσο την προηγούμενη εβδομάδα εδώ να λέει ότι πρέπει οι λοιμοξιολόγοι και οι πολιτικοί που εμπλέκονται σε όλη αυτή τη διαδικασία να μιλούν λιγότερο. Είδα τον κύριο Μόσχαλο χθες να λέει ότι επίσης πρέπει να υπάρξει ένα συντονισμό και ένα συγκεκριμένο συντονιστικό κέντρο. Και το λέω αυτό, κυρία Μακρύ, διότι μέχρι και την Παρασκευή το απόγευμα δεν ήμασταν ξεκάθαροι. Δεν ήταν ξεκάθαρο δηλαδή τι ακριβώς θα γίνει με τα σχολεία. Ακόμα και στις περιοχές που υπήρξε σοβαρό θέμα. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχουμε τρεις ταχύτητες με τα οποία λειτουργούν τα σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα. Δηλαδή, έχουμε περιοχές όπου λειτουργούν κανονικά δημοτικά γυμνάσια λύκεια, έχουμε περιοχές που λειτουργούν μόνο τα δημοτικά, έχουμε περιοχές που δεν λειτουργεί κανένα σχολείο και έχουμε περιοχές που λειτουργούν μόνο δημοτικά και γυμνάσια. Θέλω λίγο να μου εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει που έχει χαθεί λίγο η μπάλα και αν πιστεύετε ότι αυτό δημιουργεί σύγχυση ή όχι. Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο πρέπει να σας πω εγώ είναι ότι για μας ειδική συντονιστικό κέντρο, εκείνοι οι οποίοι καταθέτουν την εκτίμησή τους και με βάση την οποία παίρνουμε την πολιτική απόφαση, είναι η Επιτροπή των Ειδικών των Λοιμοξιολόγων. Βεβαίως, καταλαβαίνω, γιατί και εγώ παρακολουθώ την επικαιρότητα, ότι υπάρχουν πολλοί επιστήμονες που έχουν διαφορετικές απόψεις, τις καταθέτουν δημόσια ή όχι. Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι η απόφαση των ειδικών και η πολιτική απόφαση του Υπουργείου, σε ό,τι μας αφορά, η οποία καθορίζει τι θα λειτουργήσει, τι όχι, με ποιον τρόπο. Ναι, αυτό τώρα είναι λίγο γενικόλογο που μου λέτε. Το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε. Μπορώ να σας πω και κάτι πιο ειδικό, να με ρωτήσετε ειδικά. Σας ρωτάω ειδικά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις κατηγορίες που λειτουργούν τα σχολεία. Εσείς θεωρείτε ότι αυτό εξυπηρετεί το κομμάτι με τη λειτουργία της εκπαίδευσης? Δηλαδή, θεωρείτε ότι οι μαθητές που δεν πηγαίνουν της τρίτης λυκείου στα σχολεία σε σχέση με αυτούς που πηγαίνουν στα σχολεία βρίσκονται στην ίδια μοίρα? Οι μαθητές των γυμνασίων που δεν πηγαίνουν στο σχολείο με αυτούς που πηγαίνουν στο σχολείο βρίσκονται στην ίδια μοίρα? Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι αυθαίρετη η κατάταξη σε διαφορετικές. Μα δεν διαφωνεί κανένας αυτό. Όχι, το ξεκαθαρίζω. Λένε οι λοιμοξιολόγοι λοιπόν. Να κλείσει το ένα, να κλείσει το άλλο. Ωραία. Εγώ ρωτώ λοιπόν εκ του αποτελέσματος. Λοιπόν, αυτή την παραδοχή και συνεχεία εξετάζουμε το αποτέλεσμα. Με βάση την πολιτική απόφαση λοιπόν την οποία παίρνει το Υπουργείο, άλλοι μαθητές διδάσκονται διαζώσεις και άλλοι διδάσκονται εξ αποστάσεως. Είναι δύο διαφορετικοί τρόποι διδασκαλίας. Απολύτως ισοδύναμη. Και γιατί? Γιατί και η τηλεκπαίδευση συνεχίζεται κανονικά και γιατί το Υπουργείο έχει ανά πάσα στιγμή γνώση της ύλης η οποία εξετάζεται και γιατί τώρα πια τα συστήματα και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς και τα παιδιά γνωρίζουν πώς θα λειτουργήσουν, άρα το σύστημα λειτουργεί πολύ καλά. Υπήρξε στην αρχή της πανδημίας μια προσαρμογή ενός ή δύο ημερών, αλλά τώρα πια το σύστημα λειτουργεί. Άρα παρέχεται η εκπαίδευση όπως πρέπει και επαναλαμβάνω ότι το Υπουργείο έχει πλήρη γνώση η οποία διδάσκεται. Άρα εσείς λέτε ότι βαίνουν όλα καλώς, αδίκως διαμαρτύρονται. Δεν βαίνουν όλα καλώς όταν υπάρχει πανδημία, σε καμία περίπτωση. Υπάρχει καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση με τη σημαντική σημαντικότητα τη συμβολή των εκπαιδευτικών και βεβαίως και την ανταπόκριση των μαθητών. Λοιπόν, ακούω ότι υπάρχουν εκτός από διαφωνίες στο κομμάτι των λοιμοξιολόγων, γιατί είναι προφανές, είδαμε ότι υπήρχαν και οριακές πλειοψηφίες και οι πληροφορίες λένε ότι αυτή η κλιμάκωση στα μέτρα αποφασίστηκε για να μείνουν ικανοποιημένοι όλοι. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν και αυτά τα οποία γράφονται, ότι μπορεί να υπάρχουν και διαφορές φιλοσοφίας ανάμεσα σε υπουργεία. Δηλαδή, να το πω απλά, υπάρχει το Υπουργείο Ανάπτυξης του κ. Γεωργιάδη που λέει ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να ανοίξει το λιανεμπόριο γιατί θα πάθουμε μεγάλη καταστροφή, και ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας που λέει όχι, πρέπει να λειτουργήσουν τα σχολεία γιατί πρέπει να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Υπάρχουν και τέτοια προβλήματα, κυρία Μακρύ? Θα σας ξεκαθαρίσω ότι αντιπαλότητα, κόντρα ή εντός ή εκτός εισαγωγικών υπονόμευση ενός Υπουργείου, ενός Υπουργού έναντι άλλου δεν υπάρχει. Κάθε Υπουργός κοιτάει τα του δικού του, τις δικές του αρμοδιότητες, τα του οίκου του και ανάλογα παίρνει τις αποφάσεις. Δεν λέω κάτι άλλο, αλλά εδώ πέρα υπάρχουν δύο πράγματα που συγκρούονται. Δεν μπορεί να ανοίξει και το λιανεμπόριο και το σχολείο μαζί. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Άρα προφανώς με κάποια κριτήρια επιλέγεται να ανοίξει το σχολείο και να μείνει κλειστό το λιανεμπόριο. Μετά τις διακοπές λοιπόν πάρθηκαν ορισμένα μέτρα τα οποία διευκόλυναν το άνοιγμα των σχολείων, το οποίο αποτελεί σημαντική, εγώ δεν θα πω πρώτη για να μην δημιουργήσω αντιπαραθέσεις, σημαντική προτεραιότητα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι και η λειτουργία του λιανεμπορίου είναι σημαντική για την οικονομία και για τη συνέχιση της δραστηριότητας των επιχειρηματιών, των εμπόρων,
των μικροεπιχειρηματιών, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, αλλά σας επαναλαμβάνω και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως και με απόλυτη ειλικρίνεια. Δεν υπάρχει αντιπαλότητα. Καθένας κοιτάει το κομμάτι του, το κοιτάει το κομμάτι του, σας ακούγεται πολύ έτσι, λαϊκό. Καθένας ενδιαφέρεται, εν πάση περιπτώσει, για τον τομέα της αρμοδιότητάς του και με βάση τις οδηγίες των ειδικών παίρνει τις πολιτικές αποφάσεις. Σε καμία περίπτωση κανείς δεν θέλει να υπονομεύσει τη μία ή την άλλη δραστηριότητα. Πάντοτε όμως όλα αυτά γίνονται με γνώμονα τη δημόσια υγεία και την αρτιότερη λειτουργία του θέματος το οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητα ενός εκάστοτε υπουργού ή μιας εκάστοτε υπουργού. Ωραία. Σε ό,τι αφορά τώρα το κομμάτι των. Εσείς λέτε αυτό το οποίο λένε και όλοι οι υπουργοί. Εμείς τι να κάνουμε, εμείς δεχόμαστε τις εισηγήσεις από την Επιτροπή, είμαστε υποχρεωμένοι να δεχθούμε αυτές τις εισηγήσεις, βάζουμε μπροστά την υγεία, το έχει πει πάρα πολλές φορές και ο Πρωθυπουργός. Το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες παρουσιάζονται, οι οποίες λένε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι θα πρέπει να κλείνει η αγορά στις 6 ώρα ή στις 7 και μετά τις 7 δεν κολλάει. Υπάρχει κάτι το οποίο σας έχει παρουσιαστεί, το οποίο λέει ότι δεν είναι πρόβλημα το άνοιγμα των σχολείων, αλλά είναι πρόβλημα η κινητικότητα των γονέων δηλαδή ή των κηδεμόνων που πάνε να πάρουν τα παιδιά. Τα έχετε αυτά τα στοιχεία, κυρία Μακρύ? Ακούστε, εμείς σας το ξαναείπα και ίσως γίνομαι και μονότονοι. Ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών και με βάση αυτές παίρνουμε τις αποφάσεις. Εγώ λέω αν οι οδηγίες αυτές είναι σαφείς. Είναι σαφείς οι οδηγίες. Δηλαδή έρχονται μελέτες οι οποίες λένε ότι τα σχολεία δεν κολλάνε, αλλά υπάρχει πρόβλημα από την κινητικότητα. Τα ξέρετε αυτά? Ή μένετε μόνο σε αυτό το οποίο λένε οι λοιμοξιολόγοι? Θα σας απαντήσω. Προφανώς και εμείς δεν θα κάνουμε τη δουλειά των λοιμοξιολόγων. Δεν φαντάζομαι ότι πιστεύει κανείς ότι τα υπουργεία, όλα τα υπουργεία μεταξύ αυτών και το δικό μας υπουργείο, θα κάνει τη δουλειά των ειδικών. Δεν έχουμε ιατρικές γνώσεις και δεν θα μπορούσαμε ποτέ να πάρουμε τέτοιες αποφάσεις με βάση επιστημονικές γνώσεις που δεν διαθέτουμε. Και κανείς δεν περιμένει από εμάς με αυτόν τον τρόπο να κινηθούμε. Όταν όμως οι ειδικοί μας λένε, λόγω χάρη για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ότι καλό είναι να μην υπάρχει συνωστισμός των γονέων και των κηδεμόνων που συνοδεύουν τα παιδιά αυτής της ηλικίας, θυμάστε ότι είχαμε δώσει ως ειδική εντολή, την οποία οι εκπαιδευτικοί βεβαίως σεβάστηκαν και εφάρμοσαν, να υπάρχει διαφορετική ώρα προσέλευσης, διαφορετική ώρα αναχώρησης και διαφορετικές ώρες προβλισμού. Οι ώρες του προβλησμού δεν είχαν να κάνουν βέβαια με τους γονείς, αλλά η αναχώρηση και η άφηξη είχαν να κάνουν. Άρα λοιπόν αποφεύγαμε κατά το δυνατόν το συνωστισμό των γονέων. Είναι κάτι το οποίο δεν θυμήθηκε για τη δευτεροβάθμια, γιατί τα παιδιά αυτής της ηλικιακής ομάδας δεν συνοδεύονται από γονείς. Σας λέω λοιπόν ότι ακολουθούμε, σεβόμαστε και εξετάζουμε πολύ προσεκτικά τι μας λένε οι ειδικοί. Με ρωτήσατε για τον συνασπισμό, σας απάντησε ήταν ένας προβληματισμός. Ωραία. Λοιπόν, το Υπουργείο το ρύθμισε. Πάμε τώρα να δούμε, γιατί λέτε, δεχόμαστε τι κάνουν τι λένε οι λοιμοξιολόγοι και οι ειδικοί. Απ' την άλλη όμως οι λοιμοξιολόγοι και οι ειδικοί λένε ότι απαγορεύονται οι συναθρήσεις. Βλέπω όμως να υπάρχει μια χαλαρότητα όταν υπάρχουν συγκεντρώσεις φοιτητών, όταν βλέπω να υπάρχουν συγκεντρώσεις συγκεκριμένων ομάδων οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει να. Μάλιστα τις βαφτίζουν και ως επανάσταση, αν θέλετε, ή λαϊκή εξέγερση, έτσι βαφτίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, απ' τη μία βλέπουμε να υπάρχουν αυστηρά μέτρα, απ' την άλλη βλέπουμε να υπάρχει μια χαλαρότητα σε κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις και απ' την άλλη βλέπουμε την αντιπολίτευση να κάνει κριτική για το αυτό το οποίο συνέβη στην Ικαρία με τον Πρωθυπουργό. Αυτό φαντάζομαι και εσείς το αντιλαμβάνεστε, το βλέπετε, το ακούτε. Είναι θέμα επιλογής από εκεί και πέρα ποια μέτρα εφαρμόζονται αυστηρά και ποια θέματα μέτρα δεν εφαρμόζονται. Σε καμία περίπτωση τα μέτρα εφαρμόζονται παρεγκλήτως. Πώς θα εφαρμόζονται παρεγκλήτως? Εδώ είδαμε χιλιάδες φοιτητές να κάνουν, πώς το λένε, πορεία στο κέντρο της πόλης. Δεν είδα κανένα μέτρο να εφαρμόζεται. Κάποια επιλογή είναι αυτή, μια κυβερνητική επιλογή είναι αυτή. Θα σας απαντήσω. Καταρχάς δεν είτε χιλιάδες οι φοιτητές, τουλάχιστον στη συγκέντρωση της Αθήνας, επειδή έτυχε να έχω μια προγραμματισμένη συνάντηση με αναπληρωτή υπουργό και ήμουν εκεί, δεν τους μέτρησα. Μεγαλειώδης όμως και λαϊκή εξέργηση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηρίσει. Τι χαρακτηρίζει ο κ. Τσίπρας? Θα σας απαντήσω γι' αυτό. Έδωσε τη δυνατότητα η ελληνική πολιτεία, σεβόμενη το δικαίωμα να συναθρίζονται και να διαμαρτύρονται και να αντιδρούν σε νομοθετικές ρυθμίσεις στους πολίτες. Σεβάστηκε το δικαίωμα αυτό, το οποίο πράγματι είναι δικαίωμα το οποίο οφείλουμε να σεβόμαστε. Και οι πολίτες οι οποίοι συμμετείχαν, ή εκείνοι που τους παρακίνησαν, ή εκείνοι που οργάνωσαν όλη αυτή την εκδήλωση, δεν σεβάστηκαν καθόλου τους κανόνες της δημόσιας υγείας. Θεωρώ ότι πολύ ορθά υπήρξε μια αντιμετώπιση που δεν οδήγησε στα άκρα, αλλά δεν θα πάβω. Δηλαδή, να λέτε, καλά έκανε το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και δεν. Αυτό λέτε, ότι δεν χρησιμοποίησε τα μάτα. Προφανώς. Προφανέστατα. Καλώς η πολιτεία. Αλλά δεν εφάρμοσε και τον νόμο. Τη συνάθρησης. Καλώς δεν αντέδρασε με έναν τρόπο ο οποίος τα όξινε
και το δημόσιο διάλογο και τις αντεκλήσεις θα τις σωθούν σε άλλη κατεύθυνση. Ναι, αλλά ο νόμος δεν εφαρμόθηκε, κυρία Μακρύ. Θα σας απαντήσω. Και κάκιστα εκείνοι οι οποίοι συμμετείχαν δεν σεβάστηκαν τη δημόσια υγεία. Συμφωνούμε. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι θα κατηγορήσουν γιατί οι μέσα έχουν γεμίσει, γιατί δεν πήραμε ενδεχομένως τα μέτρα τα απαραίτητα. Αυτό είναι μια λεπτή διαχωριστική γραμμή, την οποία και την ισορροπία αυτή οφείλει η πολιτεία με ευαισθησία και συνέπεια κάθε φορά να την εξετάζει και να την κρατά. Ναι, αλλά καταλαβαίνω την έστασή σας. Η έσταση δεν είναι δική μου. Είναι το θέμα της ισονομίας. Δηλαδή, λέτε, έκανε μια επιλογή, λοιπόν, λέτε, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Συμφωνώ και εγώ μαζί σας. Δεν ήταν λύση να μπουν τα μάτια, διότι μετά η κουβέντα θα ήταν ότι χτυπάνε τα μάτια τους ανθρώπους. Απ' την άλλη, όμως, ο νόμος δεν εφαρμόστηκε. Απ' την άλλη, υπάρχει ο κόσμος ο οποίος κάθεται μέσα στο σπίτι του. Υπάρχουν αυτοί που έχουν εστιατόρια οι οποίοι τα κλείνουν. Και θέλω να μου σχολιάσετε και αυτό το οποίο σήκωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στον αέρα για την ιστορία της επίσκεψης στην Ικαρία. Λέγοντας ότι υπήρξε δεύτερη φορά ανεμελιά από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Όλα αυτά, ξέρετε, δημιουργούν μια εικόνα. Και όταν καλείται και η πολιτική και εμείς οι δημοσιογράφοι καλούμε τον κόσμο να είναι συνεπείς στα μέτρα, σου λέει γιατί εγώ να είμαι συνεπής όταν οι υπόλοιποι δεν είναι συνεπείς. Και αφού δεν έχουν... Όλοι πρέπει να είμαστε συνεπείς. Και κανείς δεν εξαιρείται από τον νόμο. Σας είπα ότι ορισμένες φορές. Δεν μου σχολιάζετε την Ικαρία. Θα σας το σχολιάσω απολύτως. Σας παρακαλώ, εκεί θα ερχόμουν. Παρακαλώ. Φλιαρώ λίγο, δεν θέλω να το ξαναπώ. Ότι η πολιτεία, επαναλαμβάνω, έδωσε το δικαίωμα της συνάθρησης. Την υποχρέωση όμως του σεβασμού της δημόσιας υγείας και των κανόνων, άλλοι όφιλαν να την ακολουθήσουν. Σε ό,τι αφορά την Ικαρία, θα σας ξεκινήσω με το σχόλιο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ του Πολάκη και των αναλόγων συναντήσεων του Πολάκη οφείλει να κατά λίγο πιο χαμηλούς τόνους. Ήταν μια εικόνα η οποία δεν έδωσε την εντύπωση λαϊκού γλεντιού, όπως είπε ο ΣΥΡΙΖΑ καθ' υπερβολήν, και στην οποία υπήρξε επαρκέστατη απάντηση και από τον κύριο Ταραντήλη, αλλά και από τον κύριο Στεφανάδη. Κρατήθηκαν τα μέτρα, υπήρχαν δύο διαφορετικά τραπέζια, τα οποία κανείς δεν υπερεύαινε, σε κανένα τραπέζι δεν υπήρχε μεγαλύτερος αριθμός. Σε κάθε περίπτωση, προσέξτε την καταληκτική τοποθέτηση του κυρίου Ταραντήλη. Ακριβώς επειδή τέτοια περιστατικά τη χάνουν εκμετάλλευσης άδικης και υπερβολικής, δεν θα ξαναγίνουν. Άρα η καταληκτική, επειδή είστε έμπειροι, κυρία Μακρύ, δεν είστε τώρα, είστε πολλά χρόνια στην πολιτική. Όταν καταλήγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει θα φροντίσουμε την επόμενη φορά να μην δοθεί η λάθος εικόνα, πάει να πει ότι παραδέχεται δόθηκε λάθος εικόνα. Δόθηκε. Προσέξτε, είναι άλλο πράγμα να είναι η λάθος συμπεριφορά και είναι άλλο πράγμα η λάθος εικόνα. Προσέξτε, το υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Η λάθος εικόνα, λοιπόν, επειδή οδήγησε σε υπερβολές τύπου λαϊκό γλέντι και ανεμελιά, απαράδεκτες πολιτικές υπερβολές κατά τη δική μου εκτίμηση, όθησε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κάνει αυτή τη διευκρίνηση, παραδεχόμενος ότι υπήρχε λάθος εικόνα. Και όχι λάθος συμπεριφορά. Ωραία. Πράγμα το οποίο έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Και μια τελευταία ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση να ξανακλείσουν τα σχολεία, κυρία Μακρύ? Δηλαδή, εφόσον υπάρξει επιβάρυνση του φορτίου, υπάρχει περίπτωση, και αν ναι, θα το δεχτεί το Υπουργείο Παιδείας? Το Υπουργείο Παιδείας ποτέ δεν έκανε κάτι χωρίς να ακούσει τους ειδικούς. Άρα, λοιπόν, η έμεση μορφή που έχω διαγνώσει, ότι λέτε ότι εμείς θα κάνουμε κάτι ακριβώς επειδή επιθυμούμε και ορθά να συνεχιστεί η λειτουργία των σχολείων, δεν θα προσπρούσει ποτέ σε αντίθετη εκτίμηση των δημοξιολόγων. Διότι εμείς θέλουμε να λειτουργήσουν τα σχολεία σεβόμενοι και τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια όλη τη εκπαιδευτική κοινότητα, των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονιών του. Αυτού θα ακούσουμε και με βάση αυτού θα αποφασίσουμε. Και μια τελευταία ερώτηση. Βλέπω αρκετού γιατρού, αρκετού εκπαιδευτικού, οι οποίοι δεν έχουν, παρά το γεγονό ότι του έχετε δώσει τη δυνατότητα να κάνουν τεστ, δεν προσέρχονται να κάνουν τεστ. Τι λέτε σε αυτού του ανθρώπου? Εμείς τους παροτρύνουμε να κάνουν τεστ και όχι μία αλλά και περισσότερες φορές. Δώσαμε τη δυνατότητα και σε μαθητές άνω των 16 ετών, σε μαθητές λυκείου, να κάνουν επίσης τεστ. Είναι δωρεάν, όχι υποχρεωτική εξέταση. Δεν έχουμε πλήρη εικόνα των εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν προσέλθει σε εξέταση, γιατί υπήρχαν και άλλες δυνατότητες μέσω της αυτοδιοίκησης, της περιφέρειας, που λείπαν και σε ιδιωτικά ιατρία. Η δική μας παρότρινση, η δική μας έκκληση, το έχει πει υπουργός πάρα πολλές φορές. Συγγνώμη, δηλαδή δεν ξέρετε αυτή τη στιγμή πόσοι καθηγητές έχουν εμβολιαστεί, έχουν κάνει τεστ ή όχι? Όχι, όχι. Γιατί σας είπα, δεν χρησιμοποιούν μόνο τη δική μας πλατφόρμα. Άρα δεν ξέρετε, δεν έχετε εικόνα. Γι' αυτό το λόγο όμως. Η ανταπόκριση όμως, η οποία. Γιατί δεν έχουμε όλα τα στοιχεία. Η περιφέρεια Θεσσαλίας, λόγου χάρη, οργάνωσε και εκείνη εθελοντική εξέταση. Πήγαν πολλοί εκπαιδευτικοί εκεί. Πήγαν εκπαιδευτικοί στη δική μας πλατφόρμα. Mm-hmm. Κάποια έχουν πάει ενδεχομένως σε ιδιωτικά ακτινοδιαγνωστικά κέντρα. Φαντάζομαι ότι ξέρουμε όμως πολύ καλά ότι η ανταπόκριση από τη δική μας πλατφόρμα δεν έχει καθυστέρηση πέραν των 2 ή 3 ημερών. Mm-hmm.
ότι το 90% των εκπαιδευτικών οι οποίοι προσήλθαν στη δική μας πλατφόρμα να εξεταστούν έχουν ήδη πάρει απάντηση και μένει απάντηση για το 10%. Λοιπόν, άρα λοιπόν είναι μια πλατφόρμα λειτουργική, αποδοτική και καλούμε να εξεταστούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μακρύ για την επικοινωνία και για το γεγονός ότι πάντοτε απαντάτε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.